Ενώ σχολείο που έχει σαν θέμα τα μεσογειακά θαλάσσια οικοσυστήματα, λειτουργία και εξελίξεις είναι μια καινοτόμα, θα έλεγα, συνεργασία του Κοινοφελούς Ιδρύματος ΛΑΤΣ και του ΕΚΕΘΕ, ενός ερευνητικού ιδρύματος που κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δίνεται μια μοναδική ευκαιρία προβολής Ελλάδος, γιατί και οι εισηγητές που θα έρθουν από το εξωτερικό και τα παιδιά που συμμετέχουν ως φοιτητές στο πρόγραμμα έχουμε την εντύπωση ότι βλέπουν μια άλλη εικόνα της Ελλάδος. Μια εικόνα η οποία μπορεί να παράγει επιστημονική γνώση, μια Ελλάδα η οποία ερευνά, μια Ελλάδα που μπορεί να κοιτάει κατάματα τους άλλους εταίρους μας στην Ευρώπη και να μπορεί να στέκεται. Προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση. Και η διάσταση αυτή είναι η διάσταση του interaction, να θεωρήσουμε τα παιδιά ότι δεν είναι μαθητές, αλλά ότι είναι επιστήμονες, είναι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν άποψη, οι οποίοι έχουν σκέψη. Άρα μπορούν να κάνουν και τρία βήματα που μπορεί να είναι και διαφορετικά από τα δικά μας, αρκεί εμείς να μπορέσουμε να τους δώσουμε όλη την πληροφορία και όλη τη γνώση που πραγματικά έχουμε για το θαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου. Την ύπαρξη ζωής στο Σαρονικό επιβεβαιώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το Διεθνές Θερινό Σχολείο του Ιδρύματος ΛΑΤΣΙ. First of all, I would like to thank to HCMR and ΛΑΤΣΙ Foundation for organizing such a unique summer school for us. And as a young researcher, it was a very great opportunity for me to be here and see and meet the lecturers. El nivel es muy bueno, y se aprenden muchas cosas. Nos sentimos afortunados de estar aquí. Realmente, no sé cuánta, hubo mucha gente que quería venir y las solicitudes fueron cientos. Y estamos aquí los escogidos, entonces te hace sentir bien. Every day we have a lot of lectures, and this second day being on the ship and have experience and practice. Είναι φοβερή ευκαιρία για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε πώς λειτουργούν στο εξωτερικό, σε άλλα μέρη, άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα και με κοινούς στόχους συνήθως. Μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι μας παρέχουν τη διαμονή μας, τη διατροφή μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε, πιθανότατα πολλοί από εμάς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε.
nice to be here with other people who come from other countries and actually study around my home, my homeland, actually my home city. I can say I'm really excited about this summer school. The scientific committee of the summer school, they are doing really a good job because they are connecting people. The summer school is very interesting and it's a great opportunity for me to meet people from all around Europe and even from countries that are very close to Israel but we don't have contacts with them. Καταρχήν ξεκινάει από τις προσωπικές επαφές του καθενός μας, οπότε συνειδητοποιείς ότι και ο άλλος εργάζεται πάνω σε παρόμοια αντικείμενα, οπότε σου δίνει ιδέες, του δίνεις ιδέες, οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και άρα συνεργασίας ισομελλοντικής και συνειδητοποιείς επίσης ότι είναι πολύ μικρή γειτονιά η Μεσόγειος. Πέντε μέρες επικεντρώνονται στο θέμα Μεσόγειος, οικοσύστημα της Μεσογείου, περιβαλλοντολογική αλλαγή συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής και επίσης το δέσιμο αυτών των αλλαγών με τις αποφάσεις που παίρνονται πολιτικά και με το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για να προστατεύσουμε αυτό το οικοσύστημα. Focus on the environment more and not say that it's just something that cannot, I don't know, change or anything. We should do something to preserve, I think, the ecosystem. A ver, está claro que la ciencia juega un papel importante, ¿no? Y creo que está bastante descuidada en general en todo el mundo. Y para llevar una mejor vida creo que hay que conocer más y para conocer más hay que invertir más en la ciencia. Μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσω τόσο ερευνητές που ασχολούνται πάρα πολύ καιρό με αυτό το θέμα, όσο και άλλους που βρίσκονται στην ίδια θέση με εμένα, σαν κάνουν το διατροφικό τους ή το μεταπτυχιακό τους, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ίσως κάποια συνεργασία στο μέλλον. The professors and the lecturers that have been here to give us the presentations, sharing their knowledge and their expertise and having collaboration not only inside one country but in a union of countries like the Mediterranean countries or the European Union. It's giving me a very general review of everything that's going on in marine sciences and marine biology, and I think it's very useful because we tend to be very focused on our very specific field of research. But this opens your mind and makes you think.